Τεράστιες ή καθολικές διακοπές υδροδότησης και ηλεκτροδότησης και μεγάλες ελλείψεις βασικών υπηρεσιών της καθημερινότητας. Η στρατηγική της Ρωσίας έχει αλλάξει εδώ και μερικές ημέρες, ξεκινώντας ως αντίπεινα μετά την έκρηξη στη γέφυρα Κέρτς της Κριμαίας, αλλά συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος, βομβαρδίζοντας τις υποδομές της Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο και πλέον επώδυνο, κυρίως για περιοχές με ήδη συσσωρευμένα προβλήματα, όπως το Κουπιάνσκ. Ο επερχόμενος χειμώνας αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι συνθήκες περιγράφονται ως κρίσιμες στα επόμενα στάδια. Κατά τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, περισσότεροι από 1.162 οικισμοί είναι χωρίς ρεύμα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και περιοχές στις κατεχόμενες ζώνες της Ουκρανίας. Ύστερα από πολλές εβδομάδες και μετά από τα απανωτά πλήγματα, οι ρωσικές δυνάμεις είναι σε θέση να ανακοινώσουν προέλαση στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακαταλαμβάνοντας περιοχές από τις οποίες είχαν υποχωρήσει το Σεπτέμβριο. Τα ιρανικά ντρόουν φαίνεται να έχουν διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο για τη νέα στρατηγική της Μόσχας. Πετώντας σε χαμηλό ύψος και δύσκολα εντοπίσιμα, πλήττουν διαρκώς στόχους, προκαλώντας γρίφο στην ουκρανική στρατιωτική ηγεσία. Μόσχα και Τεχεράνη αρνούνται αφενός τη χρήση αφετέρου την προμήθεια, αλλά το Κίεβο απειλεί με διακοπή διπλωματικών σχέσεων το Ιράν, κατηγορώντας το για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου.